Σήμερα συναντιόμαστε εδώ στην Αθήνα ηγέτες των Ευρωπαϊκών κρατών της Μεσογείου, γιατί ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές μας αναφορές, αυτό που μας ενώνει είναι η κοινή μας θάλασσα, τα κοινά μας προβλήματα, η πίστη μας στο ευρωπαϊκό όραμα αλλά και η κοινή μας βούληση να αγωνιστούμε για μια καλύτερη Ευρώπη. Αυτό τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του, υποδεχόμενος τους ηγέτες των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου στο στραγγυλό τραπέζι της Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα, στο Ζάπιο Μέγαρο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τους ευχαρίστησε για την ανταπόκρισή τους στην πρόσκλησή του να μεταβούν στην Αθήνα λίγες ημέρες πριν από μια πολύ σημαντική, άτυπη αλλά σημαντική σύνοδο των 27 στην Μπρατισλάβα, με στόχο να επιχειρήσουμε μια κοινή και επικοδομητική, όπως είπε, συμβολή στον κρίσιμο αυτό διάλογο που ξεκινάει για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αλέξης Τσίπρας επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι οι χώρες μας τα τελευταία χρόνια έχουν πληγεί δυσανάλογα από την οικονομική κρίση, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του Σέγγεν και βιώνουν την πίεση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Είναι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης που συνορεύουν με την αποσταθεροποιημένη ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Ο οικοδεσπότης Έλληνας Πρωθυπουργός υποδέχτηκε σε φιλικό και θερμό κλίμα τους ηγέτες και τις αντιπροσωπείες των συμμετεχουσών χωρών στα σκαλοπάτια της εισόδου του Ζαπίου Μεγάρου, οι οποίοι κατέφτασαν διαδοχικά. Κατά την υποδοχή των ηγετών, τον Έλληνα Πρωθυπουργό πλαισίωνε άγημα της Σχολής Ευελπίδων. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την συμμετοχή σας στη σημερινή σύνοδο των Μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει ένα σταθερό και δημιουργικό φόρουμ θετικής συμβολής στο διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης. Θετικής συμβολής κυρίως στον κοινό μας στόχο για τη σύγκληση και την συνοχή της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την υπέρβαση των αδιεξόδων της σημερινής Ευρώπης, για ένα νέο όραμα για το μέλλον της Ευρώπης που νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε ότι σήμερα είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ. Σήμερα συναντιόμαστε εδώ στην Αθήνα ηγέτες των Ευρωπαϊκών κρατών της Μεσογείου, γιατί ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές μας αναφορές, αυτό που μας ενώνει είναι η κοινή μας θάλασσα, τα κοινά μας προβλήματα, η πίστη μας στο ευρωπαϊκό όραμα, αλλά και η κοινή μας βούληση να αγωνιστούμε για μια καλύτερη Ευρώπη. Οι χώρες μας τα τελευταία χρόνια έχουν πληγεί δυσανάλογα από την οικονομική κρίση, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του Σέγγεν και βιώνουν την πίεση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Είναι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης που συνορεύουν με την αποσταθεροποιημένη ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Βρεθήκαμε με δύο λόγια στην πρώτη γραμμή των παράλληλων κρίσεων που τα τελευταία χρόνια δοκίμασαν την Ευρώπη. Ωστόσο, η Μεσόγειος δεν είναι μονάχα η κοινή εμπειρία των κρίσεων. Είναι νομίζω πολλά παραπάνω.